Ταϊλάνδη. Εδώ ο ποταμός Μεκόνγκ περνά μέσα από ένα βιολογικό και γεωλογικό σταυροδρόμι, όπου συγκρούονται το εύκρατο με το τροπικό. Είναι ένας τόπος με χίλια τοπία, γεμάτα με πυκνά δάση, κυματιστούς λόφους και πολλούς παραποτάμους που εκβάλλουν στον επιβλητικό Μεκόνγκ. Αυτή η ποικιλομορφία των τοπίων έχει ως σύνορα την ύπαρξη πολλών μικροκλιμάτων, με αποτέλεσμα η Ταϊλάνδη να είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον πλανήτη. Καθώς ο ποταμός Μεκόνγκ κυλά στο ανατολικό σύνορό της, σμιλεύει το τοπίο και τις ζωές των ανθρώπων που ζουν εκεί. Στους ορεινούς χυμάρους και τις βαθιές σπηλιές της Ταϊλάνδης. Κατοικούν πάρα πολλά είδη άγριων ζώων όσο πουθενά αλλού στον κόσμο. Ο ποταμός Μεκόνγκ μπαίνει στη χώρα μέσα από τα βορεινά υψίπεδα, μια οροσειρά που διατρέχει ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για τους μακρινούς πρόποδες των Ιμαλαΐων. Μυστηριώδη σύννεφα τυλίγουν το δάσος. Ένα αχανές δίκτυο από κανάλια απομονώνει τεράστιες εκτάσεις μέσα στη ζούγκλα. Σε έναν ήσυχο παραπόταμο του Μεκόνγκ, ένας θηλυκός ελέφαντας απολαμβάνει τον μπάνιο του. Το μικρό της μένει πιο πίσω. Και παρά την προτροπή της, διστάζει να την ακολουθήσει. Ο Μεκόνγκ και οι παραποταμοί του παίζουν σημαντικό ρόλο στις ζωές των ελεφάντων της περιοχής. Ένας μεγάλος ελέφαντας πίνει 100 λίτρα νερό ημερησίως. Του δείχνει τι χάνει. Και εκείνο δεν μπορεί να αντισταθεί. Καθώς το ελεφαντάκι μπαίνει στο νερό, η συμπεριφορά της αλλάζει ξαφνικά. Διαισθάνεται κίνδυνο. Με την προβοσκίδα της υψωμένη σαν περισκόπιο, μυρίζει τον αέρα. Η προβοσκίδα είναι γεμάτη με χιλιάδες υποδοχής μυρωδιών, με αποτέλεσμα η όσφρηση του ελέφαντα να είναι από τις πλέον ισχυρές στο βασίλειο των ζώων. Ο κίνδυνος περνά και η μαμά χαλαρώνει και πάλι. Ο δεσμός ανάμεσα στη μαμά και το ελεφαντάκι της είναι πολύ ισχυρός. Δεν το αφήνει από κοντά της, καθώς παίζουν μαζί μέσα στο ποτάμι.
Από τις πηγές του στο Θιβέτ, ο ποταμός Μεκόνγκ διανύει 2.300 χιλιόμετρα νότια πριν μπει στη Βόρεια Ταϊλάνδη και αρχίσει τη διαδρομή του ανατολικά στο σύνορο με το Λάος. Σε αυτά τα ορεινά δάση κατοικούν κάποια από τα πιο ευκίνητα πλάσματα της χώρας. Πρόκειται για τους μακάκους μουλάτους, όπως λέγεται αυτό το είδος πιθήκων, που κατοικούν κοντά στα ποτάμια και τους χυμάρους που κυλούν στα βουνά και εκβάλλουν στον Μεκόνγκ. Αυτοί οι υδάτινοι δρόμοι είναι το αγαπημένο τους μέρος για να κυνηγούν και να δροσίζονται με το νερό. Κάποιοι διστάζουν, ενώ άλλοι βουτούν κατευθείαν στα βαθιά. Οι μακάκοι μπορούν να κολυμπούν ενώ είναι μόλις λίγων ημερών. Οι μεγάλοι κολυμπούν γύρω στο ένα χιλιόμετρο για να βρουν καλύτερη τροφή και καλύτερο καταφύγιο. Προτιμούν τα φρούτα, αλλά τρώνε σχεδόν τα πάντα. Καταβροχθίζουν με ευχαρίστηση φλοιούς, φύλλα και άλλα μικρά πλάσματα που πιάνουν στα ριχά. Όμως, οι μακάκοι είναι πολύ εκτεθειμένοι κάτω στο έδαφος. Πολλά αρπακτικά κυκλοφορούν εδώ στους λόφους, όπως λεοπαρδάλεις, κροκόδιλοι, ακόμα και τίγρεις. Για να μην μένουν πολλή ώρα να κυνηγούν στο ποτάμι, αποθηκεύουν τροφή μέσα στα μαγουλά τους. Όταν αυτά φουσκώνουν, καταφεύγουν στις κορυφές των δέντρων για να απολαύσουν το φαγητό τους. Αυτή η αγέλη έχει φέρει ολόκληρη την οικογένεια. Στην αρχή το διασκεδάζουν απλώς. Αλλά στη συνέχεια, ακόμα και αυτοί οι σκανδαλιάριδες νεαροί στρώνονται στη δουλειά. Μαθαίνουν παρακολουθώντας τους μεγάλους. Τα δαχτυλάκια τους είναι ό,τι πρέπει για αυτή τη δουλειά. Οι πιο νόστιμες λιχουδιές είναι κρυμμένες κάτω από τα πεσμένα φύλλα. Το δύσκολο είναι να τις εντοπίσουν. Η γεμάτη ποικιλία διατροφή τους ταιριάζει πολύ με το περιβάλλον της ζούγκλας. Η Ταϊλάνδη είναι μία από τις περιοχές του κόσμου με τη μεγαλύτερη βιοποικιλία. Η χλωρίδα είναι η βάση αυτής της φυσικής φαντασμαγορίας. Εδώ απαντάται το 8% όλων των ειδών των φυτών στον κόσμο. Αυτές οι ζούγκλες είναι το σημείο όπου ανθίζουν φυτά από τα Ιμαλάια στο βορρά και τροπικά είδη από τον νότο. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φυτά είναι σκληρός. Οι μάχες είναι συνεχείς για τον χώρο και το φως. Πρέπει επίσης να προστατευτούν από τα φυτοφάγα ζώα. Πολλά είναι δηλητηριώδη. Η
μακάκι, παραδείγματος χάριν, που τρώνε 99 είδη φυτών, κινδυνεύουν άμεσα από τις φυσικές άμυνες των φυτών. Όμως έχουν μάθει έναν εντυπωσιακό τρόπο να αντιμετωπίζουν τις βλαβερές τοξίνες. Διαθέτουν ένα φυσικό ίαμα που η μεγαλύτερη γενιά πρέπει να διδάξει στη νεότερη. Το επόμενο πρωί, η Αγέλη είναι έτοιμη για την αποστολή της. Ακολουθούν έναν παραπόταμο του Μεκόνγκ μέσα από τη ζούγκλα. Οι περισσότεροι ξέρουν πού πάνε. Όχι όμως αυτοί οι τρεις νεαροί. Είναι η πρώτη τους φορά. Πρέπει να δώσουν πολύ προσοχή. Γιατί αυτό είναι μάθημα ζωής. Η Αγέλη σταματά σε αυτές τις σπηλιές κοντά στο ποτάμι. Οι μακάκοι ήρθαν εδώ για να φάνε το χώμα. Είναι το αντίδοτό τους. Πολλά από τα φυτά που τρώνε οι μακάκοι είναι δηλητηριώδη και βλαβερές τοξίνες συσσωρεύονται στα στομάχια τους. Κάθε μπουκιά λάσπης είναι και μια δόση καολίνης, ένα ορυκτό που εξουδετερώνει τις τοξίνες. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο να καταπιείς την μπουκιά. Τα μικρά δυσκολεύονται ώσπου να το συνηθίσουν. Έτσι όπως είναι στριμωγμένοι, τα νεύρα τεντώνονται. Ένα κυρίαρχο αρσενικό μπαίνει στη μέση. Τα δόντια που χτυπούν είναι σημάδι υποταγής. Αυτοί οι ταραχοποιοί δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν να γίνει καυγάς. Η τρυφερή περιποίηση μεταξύ φύλων θα εξομαλύνει τις εντάσεις. Παρόλο που η Αγέλη επιστρέφει ξανά και ξανά για να σκάψει στη λάσπη, αυτές οι παράξενες σπηλιές δεν σχηματίστηκαν μόνο από τους μακάκους. Για να γίνουν τόσο εκτεταμένες ανασκαφές, ένα πολύ μεγαλύτερο ζώο πρέπει να βάλει το χέρι του. Ο ασιατικός ελέφαντας οδεύει προς τους λόφους. Όπως η μακάκη, αναζητά και αυτός τα ορυκτά μέσα στη λάσπη. Όταν όμως έχεις 2 μέτρα ύψος, δυσκολεύεσαι να φας μια μπουκιά. Ο μοναδικός του χαυλιόδοντας είναι ενθύμιο της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει ο ένας ελέφαντας τον άλλο. Ευτυχώς, ακόμα και με έναν μόνο χαυλιόδοντα, είναι
εις θέση να λύσει το πρόβλημα. Πρώτα ανακατεύει τη λάσπη με τον χαυλιόδοντά του και στη συνέχεια η εντυπωσιακή προβοσκίδα του ολοκληρώνει το έργο. Η προβοσκίδα του στο τελείωμά της είναι πολύ ευαίσθητη και πολύ επιδέξια. Μπορεί να πιάσει μέχρι και κόκκους ρυζιού. Ενώ οι μακάκοι χρειάζονται τα μεταλλικά στοιχεία για να διαλύσουν τις τοξίνες, οι ελέφαντες έρχονται για να συμπληρώσουν τη διατροφή τους. Παρόλο που καταναλώνουν το 10% του σωματικού τους βάρους κάθε μέρα, τα φυτά που τρώνε δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε αλάτι, ασβέστιο και σίδηρο. Η λάσπη τους προσφέρει αυτό που δεν μπορούν να τους δώσουν τα φυτά. Μια απλή προσαρμογή που κρατά αυτούς τους γίγαντες υγιείς. Όπως πολλά έθνη γύρω από τον ποταμό Μεκόνγκ, η Ταϊλάνδη μεταμορφώνεται από αρχαίγωνα δάση σε έφορους οριζόνες. Μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου προέρχεται από τις φυσικές πηγές. Όσο περισσότερο όμως αυτές οι πηγές γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, τόσο λιγότερες είναι διαθέσιμες για τον φυσικό κόσμο. Αυτό συμβαίνει σε βάρος κάποιων πλασμάτων, αλλά όχι όλων. Κάποια έχουν μάθει να συμβιώνουν με τους ανθρώπους και σε μερικές περιπτώσεις αυτά εκμεταλλεύονται εμάς. Ένας παλιός βουδιστικός ναός στην όχθη ενός ποταμού έχει γίνει η κατοικία ενός τέτοιου ζώου. Μια αποικία από μεγάλες υπτάμενες αλεπούδες, όπως λέγεται αυτό το είδος νυχτερίδας. Παρά την ονομασία τους, η οποία οφείλεται στη μουσούδα τους που μοιάζει με τις αλεπούς, αυτές οι εντυπωσιακές νυχτερίδες τρέφονται με φρούτα, όχι με κρέας. Με άνοιγμα φτερών 1,5 μέτρο, είναι οι μεγαλύτερες νυχτερίδες στον πλανήτη. Σε αντίθεση με άλλες νυχτερίδες που τρέφονται με έντομα και συνηθίζουν να κουρνιάζουν μέσα σε σπηλιές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές κουρνιάζουν σε δέντρα έξω, στο ύπαιθρο. Όμως, χωρίς την προστασία της σπηλιάς, το δύσκολο είναι να βρουν ασφαλές σημείο. Αυτές οι νυχτερίδες ζουν στα δάση της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Παραδόξως όμως, συνυπάρχουν αρμονικά και με τους ανθρώπους. Τα δέντρα μέσα στους χώρους του ναού είναι για αυτές το ιδανικό σπίτι. Η αποικία είναι προφυλαγμένη από τα στοιχεία της φύσης και η καθημερινή παρουσία μοναχών και επισκεπτών κρατά τα αρπακτικά σε απόσταση. Κάθε πρωί, χιλιάδες νυχτερίδες επιστρέφουν για να κουρνιάσουν. Είναι πολύ επιλεκτικές στο δέντρο που θα καταλήξουν για να περάσουν τη μέρα τους. Είναι μία απόφαση που έχει σχέση με το μέγεθός τους και τον τρόπο που απογειώνονται. Αντί να απογειωθούν για να πετάξουν, κάνουν ελεύθερη πτώση. Για να είναι σίγουρες πως θα τα καταφέρουν, χρειάζονται και τις ιδανικές συνθήκες. Τα ψηλά δέντρα τους δίνουν χώρο και χρόνο για να ανοίξουν τα τεράστια φτερά τους καθώς θα πέφτουν. Προφυλαγμένες από τους ανέμους, μπορούν να πιάσουν τα ανωδικά ρεύματα αέρα. Όπως όλα τα πετούμενα,
αυτές οι νυχτερίδες είναι ελαφρίες. Τα κόκαλα και οι μύες τους ζυγίζουν μαζί πολύ λιγότερο από μη υπτάμενα θηλαστικά παρόμοια σε μέγεθος. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτές οι νυχτερίδες μπορούν να πιάσουν εντυπωσιακές ταχύτητες έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα. Όμως, το μυστικό των επιτυχημένων πτήσεων κρύβεται στα ασυνήθιστα φτερά τους, τα οποία είναι σαν μεγάλα χέρια ενωμένα με νυκτική μεμβράνη. Τα πουλιά έχουν φτερά με δυνατά κόκαλα, αλλά τα φτερά των νυχτερίδων έχουν λεπτοκαμωμένα κόκαλα και μια μεμβράνη που ενώνει 4 μακριά οστάρια. Είναι σαν να έχουμε εμείς γιγαντιαία χέρια που να απλώνονται 3 με 4 μέτρα σε κάθε πλευρά. Αυτά τα 4 ευέλικτα οστάρια δίνουν στις νυχτερίδες πλήρη έλεγχο υψομέτρου και κατεύθυνσης. Για ένα θηλαστικό τέτοιου μεγέθους, η πτητική ικανότητά τους είναι εντυπωσιακή. Αυτές οι νυχτερίδες προτιμούν τα φρούτα, αλλά τρέφονται και με νέκταρ, μπουμπούκια και γύρι. Οργανώνουν την περιοχή τους γύρω από ποροφόρα δέντρα, όπως αυτή η αλβιζία, και ταξιδεύουν μέχρι και 50 χιλιόμετρα σε μία νύχτα για να επισκεφθούν τα αγαπημένα τους σημεία. Οι νυχτερίδες αυτές έχουν μια στενή σχέση με αυτά τα δέντρα. Καθώς περνούν από δέντρο σε δέντρο τρώγοντας φρούτα και νέκταρ, καταπίνουν και πολλούς σπόρους, ενώ το τρίχωμά τους καλύπτεται από γύρι. Πετώντας τόσο μεγάλες αποστάσεις κάθε νύχτα, σκορπούν τους σπόρους και τη γύρι στην περιοχή. Είναι τόσο σημαντικό αυτό για τη ζωή του δάσους, που οι νυχτερίδες αυτές θεωρούνται σαν είδος ο θεμέλιος λίθος του, αναντικατάστατο μέρος του οικοσυστήματός του. Είναι τόση η ομορφιά της φύσης που και οι νυχτερίδες επωφελούνται όσο και τα δέντρα. Αυτή η διασπορά διασφαλίζει την επιβίωση των δέντρων από τα οποία οι ίδιες επωφελούνται. Το δε καταφύγιό τους, που είναι ο βουδιστικός ναός, αντικατοπτρίζει τη ματιά του λαού για τον φυσικό κόσμο. Αυτή η πίστη ενισχύει τον σεβασμό των ανθρώπων για όλα τα ζωντανά πλάσματα και τους συνδέει με το τοπίο γύρω τους. Διακόσια μέτρα πάνω από τις κεντρικές πεδιάδες του ποταμού Μεκόνγκ υψώνεται ένα από τα αληθινά θαύματα της Ταϊλάνδης. Το Wat Phu Thok. Ο μοναχικός ναός, γνωστός και σαν η σκάλα για τον παράδεισο. Ένας ναός από ψαμόλιθο, σκαλισμένος στην κορυφή του βράχου, ορατός από χιλιόμετρα μακριά. Τα 7 επίπεδα από σκάλες και ετοιμόρροπες πλατφόρμες
αντιπροσωπεύουν τα 7 βήματα προς τη βουδιστική φώτιση. Η σκάλα προς τον παράδεισο είναι το εντυπωσιακό επίτευγμα ενός μοναχού στην αναζήτησή του για τον Νιρβάνα. Ο μοναχός, περιτριγυρισμένος από τα πλάσματα της ζούγκλας, ακολουθούσε μια παράδοση του δάσους, η οποία προέκρινε τον διαλογισμό μέσα στην άγρια φύση. Πίστευε ότι ο διαλογισμός σε επικίνδυνα μέρη ενισχύει την πνευματική του αποφασιστικότητα και παράλληλα τον διδάσκει να ξεπερνά τον φόβο. Στο μακρινό παρελθόν, αυτός ο βράχος από ψαμόλιθο θα ανήκε σε μια αχανή ανεμοδαρμένη έρημο που δημιουργήθηκε πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια. Όμως, ο χρόνος και ο ποταμός τα σάρωσαν όλα εκτός από αυτό το τελευταίο απομεινάρι. Ενθύμιο των πανίσχυρων δυνάμεων που διαμορφώνουν τον πλανήτη μας. Πίσω στους μακάκους, ένα νεαρό αρσενικό απομακρύνεται από την αγέλη. Κρατά ένα ψόφιο τροκτικό που το βρήκε μέσα στον χήμαρο. Οι μακάκοι έχουν 5 διαφορετικούς τρόπους να ειδοποιούν την αγέλη όταν βρίσκουν κάτι φαγόσιμο. Όμως, αυτός ο πονηρός νεαρός δεν λέει τίποτα. Ξέρει πως κινδυνεύει με τιμωρία αν τον πιάσουν. Δυστυχώς, η παράξενη συμπεριφορά του τράβηξε την προσοχή κάποιου ανταγωνιστικού αρσενικού. Είναι πολύ αργά πια για να κρύψει τον θησαυρό του. Ο ανταγωνιστής μακάκος δεν κάνει σκηνή. Έχει το σχέδιό του. Συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και κάνει ό,τι μπορεί για να το παίξει αδιάφορος. Όμως ο μικρός δεν ξεγελιέται. Από αυτή την πλεονεκτική θέση παρακολουθεί τον πεινασμένο αντίζηλό του. Οι μακάκοι ζουν σε μια σύνθετη κοινωνία. Κανόνες και αυστηρή ιεραρχία διέπουν τις πολυπληθείς αγέλες τους που φτάνουν και τα 180 ζώα. Κυρίαρχα αρσενικά και θηλυκά κυκλοφορούν σε αυτές, αλλά πραγματικό κουμάντο κάνουν τα θηλυκά. Η μητριαρχική ιεραρχία είναι κληρονομική. Η προνομιακή θέση στην ιεραρχία περνά από μάνα σε κόρη μέσα από τη μητρική γραμμή αίματος. Τα ζώα με την υψηλότερη ιεραρχικά θέση προηγούνται στο φαγητό και απολαμβάνουν ασφαλέστερες θέσεις μέσα στην αγέλη. Όλα έχουν τη θέση τους. Η ιεραρχία ενισχύεται συνεχώς μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της φροντίδας του ενός από το άλλο. Τα θηλυκά που βρίσκονται πιο χαμηλά στην ιεραρχία περιποιούνται τα πιο υψηλά ιστάμενα για να κερδίσουν την ευνοιά τους. Μουσική
Αν μπορείς να κρατάς τους ανωτέρους σου ικανοποιημένους και χωρίς παράσιτα, η ζωή είναι ωραία. Οι οικογένειες φροντίζουν τους δικούς τους. Αυτό το μωρό μπορεί να μην τα καταφέρνει τέλεια στο ξεψύρισμα, όμως η σκέψη μετρά και σύντομα θα γίνει ξεφτέρι. Όπως όλες οι θηλυκές, θα παραμείνει στην αγέλη για πάντα. Σε μια υγιή αγέλη, η μητριαρχική ιεραρχία μπορεί να φτάσει έως και 6 γενιές. Κάθε μέρα προς το μεσημεράκι, οι μεγαλύτεροι βρίσκουν τα κατάλληλα κλαδιά για να αποσυρθούν για τη σιέστα τους. Μια καθημερινή ευχάριστη συνήθεια για τα περισσότερα μέλη της αγέλης. Τα μικρά βρίσκουν την τέλεια ευκαιρία να παίξουν ανενόχλητα. Είναι μονίμως έτοιμα για σκανδαλιά. Δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους παλεύοντας μεταξύ τους. Αυτό το ζωηρό παιχνίδι αποτελεί ένα ζωτικό στάδιο στην ανάπτυξή τους. Τα νεαρά αρσενικά επίσης κληρονομούν τη σειρά στην ιεραρχία από τη μαμά τους, αλλά χάνουν τα προνόμια τους όταν μεγαλώνουν και εκδιώκονται από την αγέλη. Αυτά τα παιχνίδια ακονίζουν τις δεξιότητες που τους είναι απολύτως απαραίτητες για να διεκδικήσουν το κύρος και τη δύναμη σε μια άλλη αγέλη. Προς το παρόν όμως, η ζωή είναι όλο παιχνίδι και διασκέδαση. Πάνω από 250 είδη θηλαστικών ζουν στην Ταϊλάνδη. Τα περισσότερα ζουν στα τροπικά δάση γύρω από τον ποταμό Μεκόνγκ, καθώς κυλά προς τον νότο. Πολλά από αυτά τα είδη δεν τα βλέπει το φως της ημέρας. Ζουν κάτω από το έδαφος. Με το πέρασμα των χιλιετιών, ο ποταμός Μεκόνγκ έχει σκάψει τους βράχους από ασβεστόλιθο, δημιουργώντας τεράστια δίκτυα υπόγειων σπηλαίων. Σε αυτές τις δεδαλώδεις σπηλιές επικρατούν πολλά διαφορετικά μικροκλίματα, στα οποία ευδοκιμούν ένα σωρό είδη από νυχτερίδες. Κάθε είδος έχει καταλάβει και το δικό του κομμάτι στο σπήλαιο. Οι νυχτερίδες των τάφων προτιμούν τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι στρογγυλόφιλες νυχτερίδες λέγονται έτσι εξαιτίας αυτού του παράξενου αισθητήριου οργάνου πάνω στη μύτη τους. Αυτά τα όργανα δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως κατανοητά, αλλά θεωρούνται ότι σχετίζονται με ένα είδος ρινικού ηχοεντοπισμού. Αυτές οι νυχτερίδες προτιμούν μεγαλύτερες σπηλιές με άφθονο νερό. Παρόλο που αυτές οι σπηλιές είναι τεράστιες, οι καλύτερες θέσεις για κούρνιασμα είναι περιζήτητες.
Η ζωή ανάμεσα σε όλα αυτά τα ανήσυχα σώματα δεν είναι εύκολη. Οι νυχτερίδες δεν τα χάνουν μέσα σε όλον αυτό τον χαμό με την απίστευτη ακοή τους. Είναι σε θέση να ξεχωρίζουν μεμονωμένες κραυγές μέσα σε αυτή τη φοβερή φασαρία. Όσο διαρκεί η εποχή της αναπαραγωγής, όταν οι μαμάδες επιστρέφουν από τις νυχτερινές εξορμήσεις τους, θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη φωνή του δικού τους μικρού. Μια φωνούλα ανάμεσα σε χιλιάδες. Αυτή την παράξενη κοινότητα ενώνει η ανάγκη για ένα σταθερό περιβάλλον και ένα ασφαλές μέρος για να περάσουν την ημέρα. Οι νυχτερίδες ευημερούν σε αυτές τις σκοτεινές, υγρές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κοιμούνται, χωνεύουν την τροφή και περιποιούνται τους εαυτούς τους. Παρά το περιβάλλον τους, οι νυχτερίδες διατηρούνται πεντακάθαρες. Ορισμένες κρέμονται από τα πόδια τους. Άλλες είναι κολλημένες στην επιφάνεια του βράχου. Καθώς σκοτεινιάζει, η ατμόσφαιρα στην αποικία αλλάζει. Μία-μία οι νυχτερίδες αποχαιρετούν τη μέρα και ξεκινούν τις πτήσεις τους στο σκοτάδι. Η απογείωση εν μέσω τέτοιου πλήθους έχει τις δυσκολίες της και το πέταγμα μέσα σε τέτοιο στρίμωγμα στο βαθύ σκοτάδι φαίνεται αδύνατη. Όμως οι νυχτερίδες έχουν τη λύση. Αυξάνουν τον παλμό του ηχοεντοπισμού τους για να αποκτήσουν μια λεπτομερέστερη εικόνα του περιβαλλόντος στη σπηλιά. Είναι επίσης σε θέση να συντονίζουν με απίστευτη ευκρίνεια τις δικές τους μοναδικές συχνότητες για να τις ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες. Μέσα σε λίγα λεπτά, χιλιάδες νυχτερίδες βγαίνουν από το στόμιο της σπηλιάς. Η νυχτερινή έξοδος αρχίζει. Η πτήση μαζί με χιλιάδες άλλους απαιτεί εξαιρετικές ικανότητες και αστραπιαία αντανακλαστικά. Τα φτερά των νυχτερίδων είναι κατασκευαστικά αριστουργήματα. Αποτελούνται από πολυάριθμους μικροσκοπικούς μύες και κινούνται ασύμετρα για να διατηρούν τον έλεγχο και την απόλυτη ακρίβεια. Μπορούν να αντιδρούν στο περιβάλλον τους σε κλάσμα δευτερολέπτων. Αυτές οι νυχτερίδες πετούν για να βρουν έντομα στον αγαπημένο τους τόπο. Η κάθε μία μπορεί να πιάσει έως και 1000 έντομα σε μία ώρα. Τα φυράματά τους είναι πιο δραστήρια όταν πέφτει η νύχτα. Όμως οι νυχτερίδες διακινδυνεύουν τη ζωή τους αν φύγουν πριν σκοτεινιάσει. Τα αρπακτικά κυκλοφορούν ακόμα έξω. Ένας αετός πετά ψηλά. Όπως οι σαρδέλες κινούνται σε ολόκληρα κοπάδια ή τα γνού κυκλοφορούν σε μεγάλες αγέλες, έτσι και οι νυχτερίδες ακολουθούν το παιχνίδι των μεγάλων αριθμών. Οι πιθανότητες να επιβιώσεις είναι μεγαλύτερες όταν δεν είσαι μόνος. Οι νυχτερίδες προσπαθούν όλες να χωθούν στο κέντρο τους μήνους. Όσες είναι στην έξω πλευρά είναι περισσότερο ευάλωτες. Ο αετός επιλέγει έναν στόχο.
Όμως είναι δύσκολο να επικεντρωθεί σε μία μόνη νυχτερίδα μέσα σε αυτό το χαμό. Ορμά και πάλι, αλλά οι νυχτερίδες είναι πολύ ευκίνητες. Ο αετός δεν θα φάει απόψε. Το Σμήνος κατευθύνεται προς τον τόπο που θα τραφεί με μαγευτικούς σχηματισμούς. Η κίνησή τους είναι ενστικτώδης και συντονισμένη. Οι νυχτερίδες ακολουθούν δύο απλούς κανόνες. Η κάθε μία κρατά ίση απόσταση από τις υπόλοιπες και ταυτόχρονα ακολουθεί τη διαδρομή των διπλανών της. Καμία μεμονωμένη νυχτερίδα δεν είναι ο αρχηγός. Αλλά υπακούει στον κανόνα ότι το σμάρι τους γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των μερών του. Της διαφεντεύει η εξυπνάδα του Σμήνους. Το επόμενο πρωί, όλες μαζί επιστρέφουν για να κουρνιάσουν μέσα στο ναό δίπλα στο ποτάμι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κοιμούνται στα αγαπημένα τους δέντρα, ασφαλείς μέσα στο χώρο του ναού. Φροντίζουν τα πολύτιμα φτερά τους. Οι νυχτερίδες κρέμονται έτσι διότι εξοικονομούν ενέργεια. Απαιτείται προσπάθεια να σταθούν όρθιες, αψηφώντας τη βαρύτητα. Κρέμονται από τα ειδικά διαμορφωμένα δάχτυλα των ποδιών τους, τα οποία διαθέτουν ένα σύστημα που τους επιτρέπει να διδώνονται κατά κάποιο τρόπο και να αγκιστρώνονται, ιδιότητα πολύ χρήσιμη για τη ζωή τους στις κορυφές των δέντρων. Κάθε τρεις και λίγο ξυπνούν για να αλλάξουν θέση ή να ψάξουν για κάποιο καλύτερο σημείο. Αναρριχώνται ψηλά στα δέντρα, χρησιμοποιώντας τα ευέλικτα άκρα τους. Σε ένα δέντρο τόσο πολυσύχναστο, δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις αυτό που ζητάς. Με χιλιάδες νυχτερίδες να ζουν τόσο κοντά η μία στην άλλη, είναι σημαντικό να τα πηγαίνεις καλά με τους γείτονες. Όπως οι μακάκοι, και αυτές οι νυχτερίδες περιποιούνται η μία την άλλη για να καταφέρουν την κοινωνική αρμονία. Υπάρχει και μία αυστηρή κοινωνική ιεραρχία ανάμεσα στις αρσενικές, η οποία έχει να κάνει με τη θέση τους πάνω στο δέντρο. Όσο πιο σημαντικός είσαι, τόσο πιο ψηλά θα ανεβείς. Οι πιο δυνατές αρσενικές πιάνουν τις κορυφές, ενώ στις πιο μικρές και αδύναμες αναλογούν τα χαμηλότερα κλαδιά. Οι σεξουαλικά όριμες θηλυκές αποφασίζουν για τις θέσεις. Αυτή μπορεί να κρεμαστεί σε όποιο σημείο της αρέσει. Αυτό το νεαρό αρσενικό βρίσκεται στο χαμηλότερο σκαλί της ιεραρχίας και έχει εξοβελιστεί σε ένα δέντρο ξεχωριστό για τους εργένιδες. Αυτοί οι απόκληροι έφηβοι θα παραμείνουν εδώ έως ότου καταφέρουν να παλέψουν για να ανέβουν τα σκαλιά στην ιεραρχία. Τα αρσενικά περνούν την ημέρα τους καυγαδίζοντας για τα καλύτερα κλαδιά. Ο
Όταν ένα γρύλισμα δεν είναι αρκετό, αρχίζουν τη μάχη κρεμασμένα ανάποδα. Οι επιθέσεις είναι βίαιες. Ορμούν το ένα στο άλλο και ανταλλάσσουν χτυπήματα με τα κοφτερά σαν ξηράφι νύχια τους. Οι μεμβράνες των φτερών τους είναι αυτές που τραυματίζονται περισσότερο σε αυτές τις μάχες. Ευτυχώς, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι αυτές οι πληγές επουλώνονται γρήγορα. Μια νυχτερίδα που δεν μπορεί να πετάξει, δεν θα επιβιώσει. Καθώς πέφτει το σκοτάδι, ένα βουητό απλώνεται στην αποικία. Είναι ώρα φαγητού. Αφήνουν το καταφύγιό τους στο ναό και, έχοντας το ποτάμι για οδηγό, εκτοξεύονται στο νυχτερινό ουρανό. Τα ζώα που έχουν κάνει τον ποταμό με Κόνγκ σπίτι τους εκμεταλλεύονται αυτούς τους βιότοπους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι νυχτερίδες απολαμβάνουν με τις πτήσεις τους τις κορφές των δέντρων, ενώ καθώς ταξιδεύουν σκορπίζουν σπόρους, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επιβίωση των οποροφόρων δέντρων από τα οποία εξαρτώνται. Άλλες νυχτερίδες αποσύρθηκαν μέσα στα σπήλαια, έχοντας βρει τις τέλειες συνθήκες για να στεγάσουν τις τεράστιες αποικίες τους. Οι μακάκοι, με την ποικίλη διατροφή τους, εκμεταλλεύονται στο έπακρο την αυθονία που υπάρχει. Όπως οι ελέφαντες εκμεταλλεύονται όλα όσα προσφέρει η γη. Η διαδρομή του ποταμού Μεκόνγκ μέσα στην Ταϊλάνδη αποκαλύπτει τον πραγματικό πλούτο των μικροκλιμάτων της χώρας και την τεράστια βιοποικιλότητα. Είναι πηγή ζωής για τα πλάσματα που ζουν εδώ, τώρα και για τις επόμενες γενιές.